Η ηλικιωμένη γυναίκα είχε μόλις κατέβει από το γιατρό και την στιγμή που έβγαινε από την πόρτα της πολυκατοικίας δέχθηκε την επίθεση. Είχε πάει στο γιατρό από ό,τι μου είπε και με το που βγήκε από τον σανσέρ τη στριμώξανε τα τρία άτομα. Ρωμά, ήταν δύο τσιγκανάκια, τρία ξέρω εγώ, τα οποία βουτήξανε στο πολυκατοικία μέσα στην είσοδο της πολυκατοικίας, βουτήξανε μια κυρία, της πήρα την τσάντα, το λεφτά μέσα ξέρω εγώ τι είχε. Και μετά κάποιος φώναξε εκεί πέρα και κρυφτήκανε μέσα στην πολυκατοικία αυτά. Και αντί να κρυφτούν στο αυτό, ήρθε η αστυνομία και κρυφτήκανε μέσα στο φωταγωγό. Σύμφωνα με καταγγελίες, τρεις ανήλικοι Ρουμάνοι γνωστοί στην ασφάλεια ήταν και σε αυτή την περίπτωση. Είδαμε εδώ τις μηχανές της αστυνομίας που ήρθαν, είδαμε το 100, είδαμε μια πανικόβλητη γριούλα. Φωνάζανε, λέει, ληστεία, ληστεία, αλλά αυτά φοβήθηκαν και ανέβηκαν επάνω στην πολυκατοικία, δεν κατέβηκαν κάτω. Τα ψάχνανε κάπου μια ώρα, αυτά πήραν το πορτοφόλι, το πετάξανε μέσα στο ασανσέρ. Τα ψάχνανε, ήταν τρία μικρά, ένας 15χρονος και δύο πιο μικρούλια. Κοριτσάκια ήταν αυτά, τα πήραν πανικόβλητα, τα βάλανε μέσα στο 100, αλλά μήπως ησυχάζουμε, καθημερινά έχουμε αυτά τα επεισόδια. Η γυναίκα σε κατάσταση σοκ οδηγήθηκε στην ασφάλεια και οι τρεις ανήλικοι Ρουμάνοι, αν και αρχικά προσπάθησαν να κρυφτούν, έπεσαν στα χέρια των αστυνομικών. Ήταν ταραγμένη η γυναίκα, γιατί εγώ που της μίλησα ήταν ταραγμένη. Το πορτοφόλι από ό,τι μου είπανε, το πορτοφόλι. Σας είπαν είχε χρήματα μέσα. Είχε 80 ευρώ. Και μάλιστα δεν είχε γυναίκα ούτε να πάει στο σπίτι της. Οι επιθέσεις ανήλικων Ρουμάνων Ρωμά σε ανυποψία στους πολίτες έχει πλέον καταντήσει υπόθεση ρουτίνας. Και δυστυχώς κανείς δεν κάνει κάτι προκειμένου να δώσει λύση στο πρόβλημα. Συνέχεια δεν ησυχάζουμε. Την πόρτα μας πρέπει να την έχουμε πάντα κλειστή. Πάμε να πάμε μέσα στην αποθήκη, να φέρουμε εμπόρευμα και τα βλέπουμε εδώ πέρα. Το είδα το άλλο, είχε πάρει όλα αυτά και έβγαινε έξω και το πρόλαβα.